Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Talk to Mad με τη Λιλάρα, τον Αλεξάρα και την Κινάρα και τον Οπερατέρ. Οπερατέρ, έχεις κάτι να πεις? Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για πράγματα δακρύβρεχτα. Θα μιλήσουμε για ιστορίες πόνου, αίμα, δάκρυα και υδρότα θα σας διαπεράσουν ακούγοντας για την τύπιστα που έπιασε το γαμπρό να θυλάζει τη μητέρα του. Ευχαριστώ που με βοηθάτε στη δίαιτά μου. Παιδιά, αποκλείεται. Κι όμως, και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο, ξέρεις τι της είπα, ενώ την έπιασε έτσι. Έβγα. Παιδιά, αποκλείεται, λέει η νύφη. Ας τη λέμε Τζέννη, είπε η κοπέλα. Η Τζέννη λοιπόν έπαθε κάτι σοκαριστικό. Α, η κοπέλα είναι η Τζέννη, η πρωταγωνίστρια, η νύφη. Πήγε στην τουαλέτα πριν από την τελετή του γάμου και αυτό που αντίκρισε ίσως είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά. Καλά, μην παίρνει. Μην υπόσχεσαι. Και χθες τα ίδια έκανε. Τον είδε να είναι πεσμένο στα γόνατα και να θυλάζει τη μητέρα του. Συγγνώμη λίγο, μια που λέμε θυλασμό. Θες να μου θυλάσεις τίποτα, οπερατέρ, ε? Θες. Έλα εδώ είμαι, ρε. Δύο χέρια, τρία πόδια, έλα. Η παραγωγός ρώτησε και κάτι άλλο όμως. Έλα. Έλα. Κάτσε, Αλέξη, να στα πω. Να κάνω οπερατέρ, κυρίες προηγούνται. Έλα. Εδώ είμαι. Εντάξει. Καλά είμαστε. Το τελευταίο. Όταν η παραγωγός άκουσε την εξής είδηση, η απορία της ήταν με ποιο τρόπο η μάνα, πεθερά με λίγα λόγια, έχει ακόμα γάλα. Είναι όντως εύλογη απορία. Από όλα αυτά, αυτό βέβαια της έκανε εντύπωση. Ήτανε full fat. Παιδιά. Μεγαλώνει γερά μυαλά. Πείτε μου ότι αυτός ο γάμος δεν ολοκληρώθηκε γιατί η νύφη έφυγε τρέχοντας. Σας παρακαλώ να ολοκληρώθηκε μετά από αυτό. Είχε μείνει. Πάντως, αν αυτό ήταν το άγχος της, είχε μείνει ανάγκη για την νύφη. Παιδιά, αποκλείεται. Τέλειο. Αποκλείεται. Full fat. Αυτές είναι αληθινές ειδήσεις τώρα. Αχ, ανατρίχιασα. Λοιπόν, έτσι. Πάμε. Ευθύς αμέσως στην επόμενη. Δεύτερη είδηση. Ξόδεψε 23.000 δολάρια σε στολή λύκου για να αποφύγει τους ανθρώπους. Θα μπορούσε. Τέλειο. Αλλά τα πρόβατα ήταν πολλά στη φάρμα. Δεν είχαμε δει και μια άλλη στολή πάρα πολύ πιστική. Η αλήθεια είναι ότι με τη μάσκα θα ήταν πιο όμορφο. Ήταν χάτσικο. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σύνηθες να βλέπεις το σκύλο στα δύο. Τον κακό το λύκο στα δύο να έρχεται κατά πάνω σου. Στο Τέκεν δεν ήταν ζωόμορφο τέτοιο, μια βλακεία με πόδια. Να τέτοια καλή ώρα. Ο Warwick, μπράβο. Όλα τα εκτιμάστε. Το πιο. Τέλος πάντων. Α! Τι πιο λογικό. Και πήρε βάνα και τα πάρκα. Και εσύ εδώ, ρε παιδιά. Πώς και από εδώ. Ζώντας στο χαοτικό Τόκιο, ο 32χρονος άντρας βρήκε την ευτυχία στη μεταμόρφωση, στην οποία και επένδυσε κάτι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Και έλεγα τι μου θυμίζει αυτή η παιδική χαρά. Μηχανικό στο επάγγελμα, ο Τόρου Ουέδα παραδέχεται ότι προτιμά να αράζει σπίτι ντυμένο αλίκο παρά να βγαίνει έξω με παρέες και φίλους. Έχει ένα νόημα. Για το σκοπό αυτό, ο Τόρου επικοινώνησε με την εταιρεία ZEPET, η οποία ειδικεύεται στις στολές για τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες. 4 άτομα και 7 εβδομάδες αργότερα χρειάστηκαν για να εκτελεστεί η παραγγελία του, η οποία κόστησε 3 εκατομμύρια γιέν. Και φαντάζεσαι, οι υπόλοιποι να αντιθήκαν πρόβατα για να τους αφήσει στην ησυχία τους. Η βασικά θα τους κυνήγαγε. Εγώ ανησυχώ που ένα κομμάτι μου τον καταλαβαίνει στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Εγώ ανησυχώ που ένα κομμάτι μου δεν καταλαβαίνει γιατί έβγαλε τη μάσκα τώρα που τον βλέπω χωρίς. Πιο όμορφος ήταν λύκος. Αυτό που τόνισε τον. Στην εταιρεία. Πιο τρομακτικός είναι έτσι. Δεν άφηνα το παιδί μου σαν κτίνα χιλιόμετρου, το είπα. Αυτό που τόνισε στην εταιρεία ο κύριος είναι ότι ήθελε η στολή του να είναι αρκετά ρεαλιστική ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί και έξω στον δρόμο. Α, το κατάφερε. Στα δύο κατά προτίμηση όμως. Ο άλλος που είχε φτιάξει στολή σκύλου. Που καθόταν κάτω, ήταν πιο πιστική η στολή. Κοίτα, η μούρη είναι πιστικότατη. Απλά κάθεται σαν βλάκας. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ λύκο πέρα από αυτό που έφαγε τη γέννη τη κοκκινοσκουφίτσα να κάθεται έτσι και να σε περιμένει μπροστά από ένα δέντρο. Γιατί οι λύκοι, ρε παιδιά, από πότε κάθονται στα δύο? Από ποτέ. Από ποτέ. Από τότε που ο βλάκας δεν είδε καν ντοκιμαντέρ πριν ντυθεί. Δηλαδή για το Θεό πια. Κάνεις που κάνεις τη βλακία, μελέτα την πρώτα. Πήγες και ντύθηκες λύκος, βρε, που είσαι πιο βλάκας και από λύκο. Και κάθεσαι έτσι. Είναι δυνατόν τώρα, μα με εκνευρίζει. Μπορεί να περάσει, να μην τον βλέπω. Πάρτε να μην τον βλέπω το λυκό. Πάμε να περάσουμε σε ένα break να ακούσουμε την Αναστασία μας και το μυστικό και επιστρέφουμε να δούμε άβολες στιγμές. Έλα να σου πω ένα μυστικό, πέρατε εδώ. Βρε καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω σαν δημοτικό τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί τους υποδέχομαι μία αμβικό 15 σύλλαβο. Αλλά μου αρέσει, θα μπει στην playlist. Τα,
Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για να δούμε άβολες στιγμές. Έξαλλη σήμερα η σχέση ανάμεσα σε Μαρκάζο και Ορφέα. Μην τη λες, δεν χρειάζεται να λέμε με το όνομά του. Ο Περατέρ. Να θυμάται και τη θέση του στην τροφική αλυσίδα. Λοιπόν. Καλά είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για να δούμε άβολες στιγμές. Περίμενε λίγο. Έχεις κάτι να πεις. Έλα. Εντάξει, νομίζω μπήκε στη θέση του. Συνέχισε. Έχω κάποιες δεύτερες στοιχεύσεις, βέβαια, αν με ρωτάς. Στην πρώτη άβολη στιγμή της ημέρας έχουμε ένα σκυλί, το οποίο δείχνει λίγο παραπάνω την αγάπη του στον ιδιοκτήτη από ότι τα συνηθισμένα σκυλιά και μάλιστα ο Νέαρ. Για να δούμε. Το σκυλί. Σιχούλα. Ωπαρε, πώς το διώχνει έτσι. Νομίζω ότι πάτησε σφαλιάρα. Πάτησε σφαλιάρα και να φύγει το σκυλί. Καλά να πάθεις, να μάθεις να φέρνεις το χάτσικο στην εκπομπή του καιρού. Είναι σε κάθε επεισόδιο, ρε. Εντάξει, επίτηδες θα κάνουμε. Ναι, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε να συζητάμε εμείς για αυτούς που είναι αλλαγή του πλανήτη. Τα κατάφερε. Και ποιος νοιάστηκε και από πίσω με καλύπτει έτσι, να περνάει στη ζούλα, τυφώνες, καταιγίδες, τσουνάμι. Τέλος πάντων. Έλα, στην επόμενη στιγμή έχουμε την Αναστασία, την αδερφή μου. Για να δούμε τι έγινε. Έχουμε ξαναδεί, λέει, αντίστοιχο περιστατικό με την Dua Lipa στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή όμως που συζητάμε, πρωταγωνίστρια είναι η Αναστασία, η οποία ενώ τραγουδούσε και βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Ναι. Έπαθε κεφαλικό. Όχι. Α. Κάτι συνέβη με το μικρόφωνο της. Για να βάλουμε να δούμε. Όπα. Αν το έχω δει αυτό. Όπα. Είναι σαν το αντίστοιχο που είχαμε δει με την Dua Lipa που απλά κάνει μία στροφή και εξαφανίζεται για πάντα το μικρόφωνο και δεν βλέπεις και τη στιγμή που έφυγε. Που γυρνάει σαν αδιάκος εκεί πέρα και φέρει το μικρόφωνο στο κοινό. Και το που ήταν και λογικά από το κεφάλι κάποιου πιστού φαν, ο οποίος της το επέστρεψε. Αυτό το κεφάλι ποιος θα το επιστρέψει όμως. Αναστασία, κοίτα την πώς γυρνάει. Μπράβο. Νομίζω ήταν σε μια συναυλία της, δεν ήταν που είχε, που ήταν άρρωστη. Σε αυτήν, νομίζω. Σε αυτή ναι, ναι, ναι. Okay. Το κορίτσι. Πήγε με κλεισμένο λαιμό. Νούμερο 3, άβολη στιγμή. Μην πέφτετε πάνω σε μπαλόνια. Κανείς δεν θα σκεφτόταν να πέσει πάνω σε μπαλόνι αφού θα σκάσει. Κι όμως, στην εκπομπή Viral Heroes πέρυσι, κάναμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Κι όμως, ο συγκεκριμένος παρουσιαστής μάλλον δεν το σκέφτηκε αυτό και γι' αυτό έπεσε πάνω σε ένα τεράστιο μπαλόνι. Πες μου, τι είναι αυτός που νομίζω. Ναι. Και μείνει εκεί για πάντα. Γιατί. Γιατί. Κάποτε αυτός είχε όνειρα στη ζωή του. Ήλπιζε να παρουσιάσει κάτι της προκοπής και κατέληξε απλά να πας από μπαλόνι, φίλε. Έτσι γνώρισε την πρώην μου. Και με αυτά και με αυτά. Περνάμε σε ένα break, να ακούσουμε Ροζαλία, La Fama, με Weekend και επιστρέφουμε για να δούμε. Όχι ότι και ότι, όχι ότι και ότι. Έχει βέβαια περίεργες έρευνες. Μόλις 12. Επιστρέψαμε δρυμύτερη με τις καλύτερες των καλύτερων, ο καλύτερες έρευνες. Για τους καλύτερους των καλύτερων, ο καλύτερος, πες τους, ακροατές, τηλεθεατές. Άνθρωποι που δεν παντρεύτηκαν ανθρώπους, αλλά αντικείμενα και ζώα. Αυτό ρε παιδιά, αρχικά είναι νόμιμο να παντρευτείς ένα ζώο. Το ζώο είχε λόγο σε αυτό. Σίγουρα όχι. Ο Ντέιβιτ Σικόρσκι παντρεύτηκε τον μπουρίτο του. Εντάξει, με διπλή γέμιση. Από το Σαν Φρανσίσκο. Είχε μεγάλη αγάπη για τα μπουρίτο, έτσι πήρε μια μεγάλη απόφαση να ενωθεί μαζί του για πάντα. Με το συγκεκριμένο και μετά το έφαγε. Και για παιδί είχαν ένα τσιμιτσάγκα. Κράτησε λογικά 10 λεπτά αυτή η σχέση. Τουλάχιστον ήταν διαρκείας. Δεν ήταν ξεπέτα. Ο Κέβιν Ναδάλ παντρεύτηκε τον εαυτό του. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Πες μου ότι είσαι νάρκισος χωρίς να πεις ότι είσαι νάρκισος. Αρχικά γιατί να είσαι νάρκισος, βρε Ισαΐα ματιά από τα Πατήσια. Γιατί να είσαι νάρκισος, πες μου. Έχεις δει τα μούτρα σου που σαν τον Τζίνι από τον Αλαντίν ξεβαμένο. Τι ράγα, ήταν αυτό το ακτιβιστής, καθηγητής και συγγραφέας και αποφάσισε να μείνει με τον εαυτό του για πάντα. Ασπάζοντας έτσι την εργένικη ζωή του. Μπράβο. Συγχαρητήρια και σανότερα να ζήσετε στα καλά και, στα καλά και στην τριχόπτωση μαζί, εύχομαι. Και να συνεχίσει να μοιάζει σαν πασχαλινό αυγό, σαν το τέμα από τα νησιά του Πάσχα, με αυτό το χαμόγελο λες και έχεις αέρια να με κοιτάει μέσα στην ψυχή. Ο Λι Τζιν Γκου παντρεύτηκε το μαξιλάρι του. Νοτιοκορεάτης,
Είχε μεγάλη αγάπη για τα μαξιλάρια και έτσι αποφάσισε να επισημοποιήσει την εξάχρονη σχέση του με ένα μαξιλάρι μέσω ενός γάμου. Στο οποίο ζωγράφισε και μάτια, αν βλέπω καλά. Μιλάμε για τέτοιο μέγεθος αρρώστιας. Μάλιστα. Για να είμαστε ειλικρινεί, δεν ερωτεύτηκε το μαξιλάρι του, αλλά μία ηρωίδα από την αγαπημένη του σειρά, την οποία έχει ζωγραφίσει πάνω στο μαξιλάρι του. Γίνεται όλο και καλύτερο. Γίνεται όλο και καλύτερο. Πάλι καλά που τον πέρασε για άρρωστο. Πάλι καλά ήρθε να με διαψεύσει. Ευτυχώς βιάστηκα να κρίνω, συγγνώμη. Ναθάνιελ είναι ο επόμενος πρωταγωνιστής, ο οποίος παντρεύτηκε το αυτοκίνητό του. Πάλι αυτός. Ξετρυπώνω παντού, σαν τον Σκαμπούλη. Απλά είναι διαφορετικές λήψεις. Άμα πεις τρεις φορές το όνομά του, σκάει εδώ, θα του καθαροζούμε. Με το αμάξι, μέσα στο αμάξι. Η Λάουρα Μέση. Θα μπορούσα να το λένε και Ντικάμπριο. Παντρεύτηκε και αυτή τον εαυτό της. Μπράβο, σε μια έκρηξη μετριοπάθειας. Νιώθω ότι κάποια στιγμή θα κάνετε το αντίστοιχο άρθρο για μένα στην Ελλάδα. Ότι παντρεύτηκες τον εαυτό σου. Ναι, ρε φίλε. Αν μείνεις με αυτόν. Με τον εαυτό μου. Θα έμενες με τον εαυτό σου. Να πεις τέρμα τα γκομενάκια, τέρμα τα νέτα, το ρίχνω σε μένα. Δεν ξέρω. Το σκέφτεσαι. Δεν είναι η απάντηση που περίμενα, αλλά θα μια μπύρα. Η Έρικα Άιφελ παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ. Έλα, για το Θεό. Δεν τη λένε Άιφελ, παιδιά, δεν τη λένε. Το επίθετο το πήρε από τον μετά το γάμο, ναι, μετά το γάμο. Από τον γαμπρό, από τον άντρα. Κατάλαβα. Είναι μετά το τέλος μιας 12χρονης σχέσης, αποφάσισε να παντρευτεί τον... Α, όχι, συγγνώμη. Αυτή είναι η από πάνω. Η Άιφελ, λοιπόν, είχε μια μεγάλη αγάπη για τον πύργο. Είναι ωραίο μνημείο, το γνωστό σε όλους μας. Και δεν άργησε να εκδηλωθεί με αποτέλεσμα να τον παντρευτεί. Μπράβο, χαίρομαι να ζήσουν και καλά εφελάκια. Πάμε στην Amy Wolf, η οποία αποφάσισε να παντρευτεί το τρενάκι του Luna Park. Το τρενάκι του τρόμου είναι αυτό. Αυτή είναι η Emily Wolf. Και αυτό είναι το τρενάκι. Είναι άντρας. Δεν είναι. Είναι. Amy από... Wolf. Ναι. Α, ο Amy Wolf, ναι. Μετά από μια 10χρονη σχέση φλερτ, αποφάσισαν να συζήσουν. Να σου είπανε μπες στο τρενάκι, δεν το εννοούσαν έτσι σίγουρα, αλλά τέλος πάντων. Αποκλείεται. Αυτό ήθελα. Στη θέση 8 έχουμε το Pascal Selig. Έλα, γυναίκα σε... είναι, συγγνώμη. Η Pascal Selig. Με το μαλλί σαν να το έχει κλάσει ο Μπαστρούμφ. Ντυμένη μοιραράκι. Παντρεύτηκε το παπλωμά της. Μαζί με το χαλίδερο και ο Αλή. Στα πρόθυρα είμαι και εγώ, να πω δεν την καταλαβαίνω. Την καημένη τη Selig. Την καταλαβαίνω. Η Άιζα Ρίτα Μπερλίνερ Μάουερ παντρεύτηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωραία, τη λέμε Τζο. Αλλά εσύ, για την παντιού, για την Τζο. Εντάξει, οκ. Το γεγονός ότι μπαίνουν στη διαδικασία να τελέσουν μυστήριο όμως αυτοί οι άνθρωποι για να πούνε κάτι. Ναι, έχουν και καλεσμένους. Δηλαδή ο άλλος του λέει: Ελπίζω να έχεις ελεύθερη την Κυριακή σου, γιατί θα είσαι παρανυφάκι σε αυτό εδώ το τερατούργημα. Στο τείχος του Βερολίνου. Και ούτε καν την ωραία πλευρά τη βαμμένη με τα γκράφιτι. Τον αγάπησε για το σκοτάδι του. Η Αμάντα Βουιτέικερ παντρεύτηκε το άγαλμα της ελευθερίας. Οκ. Σε συσκευασία ανθρώπινη, βλέπεις. Μπράβο. Η Elizabeth Holt παντρεύτηκε το σκύλο της, 46χρονη Βρετανίδα, πρώην μοντέλο. Έλα ρε παιδιά, το σκύλο το ρωτήσατε. Ρε παιδιά, πραγματικά, αυτό όταν λένε σκυλίσια ζωή, σίγουρα δεν εννοούν αυτό. Επίσης, αηδία της αηδίας, ο αηδία. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εμένα αυτό μου φαίνεται άρρωστο. Αυτό είναι κτηνοβασία, λέγεται. Για να ξέρουμε πώς λέγεται. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν λέγεται βιονανθός, παρακόν. Γουαρανά. Παντρεύτηκε μια κόμπρα. Κόμπρα, είστε μια κόμπρα. Ο άνθρωπος αυτός από την Ταϊλάνδη νυφεύθηκε την κόμπρα του, επειδή πιστεύει πως μοιάζει πάρα πολύ με την κοπέλα του, την οποία καλό έχασε μερικά χρόνια της. Πριν. Την έχασε. Οπα. Το φίδι είναι μήκους 10 πόδων, περίπου, και τον συνοδεύει παντού. Αφού δεν την σκότωσε η κόμπρα, για να είναι αυτή δίπλα του, τι να πω. Τους έχει πει κανείς σε όλους αυτούς που παίρνουν φίδια, ράχνες, τέτοια, ότι δεν έχουν συναισθήματα. Εννοώ ότι όχι δεν έχουν συναισθήματα για αυτούς. Δεν έχουν γενικά συναισθήματα. Δεν βιώνουν τον υπόκαμπο που είναι υπεύθυνο για το συναισθημα ή η αμυγδαλή, δεν είμαι σίγουρος στον εγκέφαλο. Δεν το έχουν. Όλα τα ζώα. Όχι. Τα ερπετά, ψυχρόαιμα. Τα ψυχρόαιμα και οι πρώην μου. Και αυτά. Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε το κραγιόν από τις μέλισσες και γυρνάμε για να δούμε τα δικά σας τα κραγιόν. Τερτύφια. Επιστρέψαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή που τόσο όλοι αγαπάμε. Όλοι έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Στη τέταρτη και τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής, όπου ο Αλέξης διαβάζει, εγώ διαβάζω τα ερωτικά σου προβλήματα, ο Αλέξης τα λύνει. Εγώ γιατί φαίνομαι τόσο κόκκινος? Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί είμαι σαν ντοματίνι δίπλα σου? Γιατί εγώ έχω το εκρού.
Εσύ έχεις το κρού του νεκρού. Α, οκ. Οπότε εγώ είμαι κανονικά. Εσύ είσαι υγιέστατος. Λοιπόν, πρόβλημα πρώτο, Αλέξη μου. Τα είχαμε 3 χρόνια και πριν από ένα εξάμεινο τον χώρισα. Ωραία. Τώρα όμως τον θέλω πίσω, αλλά εκείνος πλέον έχει σχέση με άλλη. Τι να κάνω για να τους χωρίσω? Α, μπήκαμε κατευθείαν, το περάσαμε το στάδιο της αξιοπρέπειας που απλά τον αφήνεις να πτυγήσει μετά την τόση δυστυχία που απλόχερα του προσέφερες μετά από 3 χρόνια και περάσαμε στο πώς μπορούμε να το προσφέρουμε κι άλλοι. Χαίρομαι. Είσαι στο κατάλληλο μέρος. Τι ωραία που τα λες, Αλέξη. Ευχαριστώ. Κάνω ό,τι έκανες πάντα. Να είσαι εαυτό σου. Μια χειριστική, κυκλοθυμική, κτητική κοπέλα. Πρόβλημα 2. Τα έχουμε εξ αποστάσεως 2 χρόνια. Μια μέρα με έθισα και πήγα με άλλον. Αλλά το μετάνιωσα. Να του το πω ή όχι? Να του το πεις. Ρε παιδιά, να ρωτήσω να κάτι. Να του το πεις και πες του ότι ήσουν μεθυσμένη το επόμενο πρωί αφού το έχεις πει. Πες του τη μισή αλήθεια. Πιστεύετε ότι όντως το αλκοόλ είναι δικαιολογία για να απατήσεις κάποιον? Ναι. Εγώ δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια προδιάθεση που σημαίνει ότι υπήρχαν πιθανότητες να το κάνεις και νυφάλιος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο blackout συνείδησης. Μπράβο. Θα εκπλαγείς. Υπόσχομαι να σε απογοητεύσω. Να πω κάτι, το αλκοόλ είναι μια τέλεια δικαιολογία για να κοιμάσαι ήσυχο το βράδυ, λέγοντας μη λέγεται αλκοόλ. Όχι, ποτέ δεν μιλάει το αλκοόλ. Εσύ μιλάς. Ναι, απλά πίνεις για να κάνεις αυτά που δεν τολμάς να κάνεις νυφάλιους για να έχεις καλά με τον εαυτό σου μετά για να κοιμάσαι ήσυχο το βράδυ. Δεν πιστεύω. Δηλαδή, όσο ντέφι και να γίνεις, πιστεύω ότι δεν είναι δικαιολογία για το κέρατο. Γενικά δεν υπάρχει δικαιολογία για το κέρατο. Βασικά υπάρχει μία που είναι περισσότερο εξήγηση. Βαρέθηκα. Ας τον άνθρωπο στην ησυχία του. Σταμάτα να μπεκροπίνεις και να τον κολλάς αφροδίσια. Εντάξει. Γιατί το κεφάλι περνάει, τα αφροδίσια δύσκολα. Πρόβλημα 3. Μου αρέσει τρελά το αγόρι της κολλητής μου και δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Τι να κάνω, να της το πω? Αυτός δείχνει ενδιαφέρον, να πούμε σε αυτό το σημείο. Και γιατί το έχουμε σε παρένθεση μας το ψιθυρίζει? Αυτός δείχνει ενδιαφέρον. Κάνε μπινιά στην κολλητή. Ναι, άμα σου αρέσει το αγόρι της, πες της το. Και οι συνέπειες δικές σου. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Θες μια δράση, θα λάβεις και τις συνέπειες. Κάθε δράση έχει μια αντίδραση. Θες να πεις την κολλητή ότι σου αρέσει το αγόρι, εντάξει. Απόλαυσε την όσο είναι κολλητή σου. Αφού δεν μπορείς να ξεκολλήσεις, πες την και στο αγόρι, αφού το πεις την άλλη γιατί είσαι και ξύγιας. Εγώ πιστεύω ότι στο πεις, δεν της το πεις. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι με αυτό το αγόρι. Είτε είναι με την κοπέλα αυτή, είτε χωρίσουν. Αν είναι και κολλητή σου. Δηλαδή θα είναι σε κάθε περίπτωση άσχημο. Ή λύστε τα σε ένα ζέτο. Τι? Του ζέτο. Αμάν πια με αυτό που έχει γίνει τη εβδομάδα η ατάκα. Είναι των τριών ιεραρχών. Αυτά λοιπόν από εμάς σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο Talk to Mad εδώ 2 με 3 καθημερινά με τον Αλέξη και τη Λίλη. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε και τα λέμε πολύ σύντομα. Και καλά του ζέτα.